στο εφετινό αντάμωμά σας. Είχα ακούσει πολλά για αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Είχα χρόνια την επιθυμία να έρθω και να το γιορτάσω μαζί σας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε βρεθεί μαζί σας πριν από 22 χρόνια. Το 1995 μου έλεγε πάντα πρέπει να πας στο αντάμωμα. Το έφερε έτσι η ζωή, να έρθω λίγες εβδομάδες αφού του έφυγε αυτός από τη ζωή. Θέλω να σας εκφράσω την αγάπη μου και τον θαυμασμό μου. Αποτελείτε ένα πραγματικά εκλεκτό κομμάτι του ελληνικού λαού. Ξεχωρίσατε μέσα από το πέρασμα του χρόνου για την εργατικότητά σας, για τη θέλησή σας. Προκόψατε και δημιουργήσατε και αφήσατε το αποτύπωμά σας στη λαϊκή τέχνη, στα γράμματα, στην παράδοση αυτού του τόπου. Οι παλαιότερες γενιές Αρακατσανέων αντιμετώπισαν τις μεγάλες δυσκολίες του νομάκτινου τρόφου με δύναμη και με σταθερότητα. Αυτές οι αρετές αποτυπώνονται στα έθιμά σας, στην παράδοσή σας, που με τόσο σεβασμό κρατάτε σήμερα ζωντανή. Και δεν σας κρύβω ότι τις αρετές αυτές, τη δύναμη, τη σταθερότητα, τις θαυμάζω. Είναι προσόντα πολύτιμα για κάθε άντρα, για κάθε γυναίκα, είναι αξίες εξαιρετικά χρήσιμες στις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος μας. Και χρειαζόμαστε αυτή τη θέληση, αυτό το πείσμα, αυτή τη δύναμη για να ξεπεράσουμε την κρίση και να ξανασταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι, δυνατοί και υπερήφανοι. Όπως χρειαζόμαστε αυτή την ενότητα, ενότητα στηριγμένη στην αλήθεια και στην αξιοπιστία, όχι σε ψέματα και όχι σε αυταπάτες. Και χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα εδώ πέρα όλοι μαζί ενωμένοι. Σαρακατσάνοι από όλες τις άκρες της Ελλάδος, αλλά και από τη Βουλγαρία, όλοι εμείς είμαστε μαζί σας, μοιραζόμαστε τη σημερινή σας μεγάλη χαρά.